Πάμε τώρα στον Λάμπρο Καρακάνη. Είναι η εβδομάδα αυτή που διανύουμε, εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ελλάδα Sports 94,3. Λάμπρο, καλησπέρα. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Καλά, Σάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με το πιο φρέσκο, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια καρμική σύνδεση, θα έλεγα, με την Τουρκία. Διότι και σήμερα υπάρχει σύνδεση με τη γείτονα χώρα και έναν παίκτη που θέλει ο Παναθηναϊκός από τη Γαλατά Σαράι. Έτσι, γνωστή η Γαλατά Σαράι, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Τερίμ και τα λοιπά. Θέλει λοιπόν το Βραζιλιάνο Τετέ, 24 ετών, εξτρέμ, δεξί εξτρέμ, 45 συμμετοχές, 3 γκολ, 6 ασίστ πέρυσι, πρώην Λιόν, Σαχτάρ, Λέστερ. Στη Λέστερ τον θυμάμαι λίγο, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Στη Γαλατά, εντάξει, έχει βγάλει καλές χρονιές. Είναι 24 ετών, οι Τούρκοι γράφουν ότι έχει συζητήσει τον ενδεχόμενο δανεισμό στην Ελλάδα για ένα χρόνο με τη σύζυγό του. Η σύζυγός του είπε ναι. Και αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο μάνατζερ του στην Κωνσταντινούπολη για να αξιολογήσει την προσφορά του Παναθηναϊκού και να πει το ναι ή το όχι από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει διάβλο επικοινωνίας με τη Γαλατά Σαράι. Οπότε, να δούμε, περιμένουμε εξέλιξη στο θέμα του ΤΕΤΕ, ενός παίκτη τριπλατόρου, πολύ καλό ένας εναντίον ενός. Δεν ξέρω αν με ακούς. Ναι, απλά τρεχαδίρι. Είναι καλός παίκτης, εντάξει, τώρα πέρσι τα γκολ και ασίστ του με τις συμμετοχές του θα περίμενα κάτι καλύτερο. Δηλαδή το 45-36 δεν είναι καλό. Αλλά στην Ελλάδα νομίζω ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Μιλάμε για έναν παίκτη πολύ ποιοτικό. Η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή στο Transfermarkt είναι 10 εκατομμύρια. Α, μάλιστα. Είναι υψηλή. Είναι υψηλή, βέβαια. Γιατί είναι και 24 ετών. Δεν είναι. Είναι μικρός ακόμα, είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Το έχουν γράψει το έχει γράψει και η Χουργέτ. Το έχει αναφέρει και ένας λογαριασμός με αρκετούς ακόλουθους στο X που ασχολείται με τα νέα της Γαλατά Σαράι με πολύ χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Εδώ οφείλω πάντως να πω, Σάκη, ότι επειδή το όνομα έχει κυκλοφορήσει από χθες το βράδυ, βέβαια νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε την επίσημη θέση του σήμερα, ότι με τα ονόματα. Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Τι ναι, με τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει τελευταία, που έχουν γραφτεί κτλ., ο Παναθηναϊκός λέει δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε ενδιαφέραν, ούτε θα ενδιαφέρουν το μέλλον. Αυτό νομίζω ότι επειδή το τελευταία μάλλον πηγαίνει από τη μεταγραφή του Ίνγκασον και μετά, αφορά τον Πελίστρη και τον Ζώτα Σίλβα, όχι τον Τετέ που ουσιαστικά το όνομά του σήμερα βγήκε σήμερα το μεσημέρι μετά την επίσημη θέση του Παναθηναϊκού. Κοίταξε να δεις, είναι ένας παίκτης αρκετά καλός για τα δεξιά, πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να τον κρατήσεις μετά, γιατί θα σου βάλει Γαλατά μια ρήτρα, ξέρω εγώ, 7, 8, 9 εκατομμύρια, δεν κάθεται, γιατί είναι Βραζιλιάνος αυτή την ηλικία. Είναι από τις γνωστές φουρνίες που έφερνε η Σαχτάρ, αν θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια των Βραζιλιάνων, τα πολλά τελευταία χρόνια, που τους φέρνει 10-10 τα καλοκαίρια και 4-5 από αυτούς βγαίνουν. Δεν έχει κάνει και άσχημη καριέρα ο Τετέ, έχει παίξει στη Λιόν, έχει παίξει στη Σαχτάρ, στη Λέστερ δανεικός, τώρα στη Γαλατά, ενώ σε καλές ομάδες, δεν είναι και σε καλά πρωταθλήματα. Ναι, σε υψηλό επίπεδο, ναι. Όλα υψηλού επίπεδου. Για να δούμε. Η Γαλατά συμφωνεί, δηλαδή τι λένε από την Τουρκία, τι έχει. Ναι, στην Τουρκία λένε ότι η Γαλατά είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για τον μονοετή δανεισμό του παίκτη. Το δύσκολο νομίζω εδώ, αν υπάρχει κάποια δυσκολία στην προκειμένη υπόθεση, στην προκειμένη περίπτωση και ο Παναθηναϊκός πραγματικά ενδιαφέρεται για τον παίκτη, γιατί από εδώ δεν προκύπτει τίποτα, δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, να το ξεκαθαρίσω, δεν αναφέρεται τίποτα, είναι το να πιστεί ο παίκτης να έρθει εδώ στα μέρη μας. Και να τα βρουν και στο οικονομικό. Ο Τούρκος γράφει ότι έχει μιλήσει με τη σύζυγό του και ότι είναι εντάξει, έρχονται εδώ. Τώρα τι να σου πω. Εντάξει, εγώ ό,τι διάβασα μεταφέρω, δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται κάτι από εδώ. Μόνο το μεσημεριανό, ότι ουσιαστικά οι τελευταίοι παίκτες που συνδέθηκαν με τα γραφικά με τον Παναθηναϊκό δεν απασχόλησαν και δεν θα απασχολήσουν. Ανά μάλλον στον Πελίστρη πηγαίνει. Ναι, το πιο πιθανό. Το πιο πιθανό, ναι. Και τον Ζώτα Σίλβα. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, πάντως φαίνεται ότι είναι μια κίνηση από το πανοράφι, θα πω εγώ. Έτσι, ναι, αυτή είναι πολύ καλή κίνηση. Αν το πληρώνει, συζητάμε τώρα 24 ετών εξτρέμ που έχει αυτό το βιογραφικό με πλήρες συμμετοχές χωρίς τραυματισμούς κτλ. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό το πακέτο που έχει ο ΤΕΤΕ. Να δούμε. Στα υπόλοιπα με τα γραφικά, μια κοίμαση εκεί πέρα. Μόνο ότι έχει τελειώσει το θέμα Γιαννούλη από τη στιγμή που υπέγραψε στην Αουγκμπουργκ. Όπως είπα και το πρωί στον Ευάγγελο Μίχο, προσωπική μου αίσθηση και πληροφόρηση, αν θέλει,
είναι ότι πιέστηκε πάρα πολύ από το ευρύτερο περιβάλλον του, δεν θα πω οικογενειακό ή ας πούμε περιβάλλον ας πούμε παοκτζίδικο σε εισαγωγικά. Ο Γιαννούλης να μην έρθει σε άλλη ελληνική ομάδα, δεν πήγε στην Augsburg, η οποία από την αρχή θεωρείται το φαβορί, με λιγότερα λεφτά. Με λιγότερα χρήματα από αυτά που θα έπαιρνε, ναι. Με λιγότερα λεφτά, και από ό,τι μου έλεγε και ο Ευάγγελος το πρωί, η ΑΕΚ του κάνει ακόμα καλύτερη πρόταση στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έφτασε μέχρι 1,4, η ΑΕΚ λέει ακόμα παραπάνω. Και πήγε στη Γερμανία. Τώρα, τι να σου πω. Για τον Βάινταλ του Άγιαξ. Κοίταξε να δεις, ο Willy Βάινταλ είναι μια περίπτωση που αν ερχόταν στον Παναθηναϊκό για τη θέση του αριστερού μπακ, προφανώς και θα γινόταν πάρτι. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, σε πολύ καλή ηλικία, στα 24 και αυτός, όπου βρισκόταν στην transfer list του Άγιαξ, τον οποίο ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντιμετωπίσει, όχι φυσικά τώρα, στον τρίτο προκριματικό, αν περάσουν και οι δύο ομάδες, αν περάσει ο Παναθηναϊκός στην Πότε και ο Άγιαξ στη Βοηβοντίνα. Αλλά ο παίκτης δεν το συζητάει καν να έρθει στην Ελλάδα. Δεν έρχεται. Το έγραψε πολύ έγκυρος δημοσιογράφος ο Λάμπτος. Πάρα πολύ έγκυρος. Που σχεδόν σε ό,τι λέει πέφτει μέσα. Αλλά δεν... Ο Παναθηναϊκός προφανώς ρώτησε για την περίπτωσή του, για να το λέει αυτό το πιστεύουμε. Αλλά δεν έρχεται. Στυλώνει τα πόδια και δεν έρχεται. Άσε λέει που ο Φαριόλιο, ο καινούριος προπονητής, ο Ιταλός του Άγιαξ, έχει κάνει λέει καλή προετοιμασία και θέλει να του δώσει μια ευκαιρία. Πιο πιθανό είναι το Βάιντελ να το δει ο Παναθηναϊκός αντίπαλό του. Αντίπαλό του, ναι. Σε 10-2 εβδομάδες από σήμερα παρά να. Παρά να έρθει. Βαγιανίδης, Ιωαννίδης. Να τα κλείσουμε κι αυτά. Εννοείς μεταγραφικά ή μεταγραφικά. Μεταγραφικά, ναι. Κοίταξε να δεις. Οι ομάδες που ήθελαν τον Ιωαννίδη, η Μπολόνια, ας πούμε, έχει πάρει επιθετικό. Η Sporting Λισαβόνας παίζει ένα παιχνίδι μέσω δημοσιευμάτων, το οποίο, να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τόσο σίγουρο, δηλαδή αυτό που έγραψε χθες ο Σκυρά, ο Ιταλός δημοσιογράφος, ότι υπάρχουν συμφωνίες μέχρι το 29, δηλαδή αν ισχύει αυτό, αναιρεί όλα όσα έχουμε πει και όλα όσα έχει βγάλει προς τα έξω ο Παναθηναϊκός. Εγώ να πω κάτι εδώ. Όπως και στην περίπτωση που σου εξηγούσα πριν για τις μεταγραφές της, για τα μεταγραφικά ονόματα που ακούστηκαν τελευταία, ο Παναθηναϊκός θα διέψευσε. Πάρα το γεγονός, ας πούμε, το δικό μου ρεπορτάζ έλεγε ότι ο Πελίστρη πράγματι ήταν μια περίπτωση που δουλευόταν. Εγώ πάντα δέχομαι την επίσημη θέση της ομάδας. Γιατί αναλαμβάνει την ευθύνη. Καταλαβαίνεις. Οπότε δεν έχω εγώ λόγο να πάω κόντρα. Ναι, ναι. Στην που επίσης ο Παναθηναϊκός λέει αυτό, εγώ τι να βγω να πω. Αυγώ να πω ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Βέβαια. Οπότε και στην περίπτωση του Ιωάννιδη, στην που ο Παναθηναϊκός έχει πει δεν πωλείται. Εγώ έχω μείνει στο δεν πωλείται. Αν αλλάξουν τα δεδομένα αύριο το πρωί και ο Ιωαννίδης πει: κοιτάξτε, παιδιά, να δείτε, εγώ θέλω να φύγω, γιατί αυτό και αυτό, οκ. Okay. Εκεί ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να θεωρήσει. Εγώ λέω ότι ισχύει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό, ο παίκτης δεν πωλείται. Ο Βαγιανίδης πωλείται. Ο Βαγιανίδης πωλείται. Δεν έχει απαντήσει ο Παναθηναϊκός ακόμα στην Ποταφόγκο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι αύριο κάποια στιγμή. Ιδάλλως, νομίζω ότι η αρχική συμφωνία που φαίνεται ότι έχουν δύο πλευρές θα πέσει έξω. Στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω πραγματικά, κοίταξε να δεις, για να μην θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής και με εσένα και με τον κόσμο που άκουει. Από τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει τίποτα. Ούτε πάντο γνώσης θα το παίξω, ούτε ότι έχω ρεπορτάζ που δεν έχω θα το παίξω, ούτε τίποτα. Είμαι απολύτως ειλικρινής και σε εσένα και στο ακροατήριό μας. Δεν ξέρω. Έτσι. Είναι απλά τα πράγματα. Και το θεωρώ πάρα πολύ δίκαιο να το πω. Από τη στιγμή που από την ομάδα δεν βγαίνει κάτι. Έτσι. Δεν θα πουλήσω φύγκε για μεταξύ των σκορδέλες, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Ο Παναθηναϊκός. Ναι, συζητάει για να πουλήσει τον Βαγιανίδη. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί πέρα όμως, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή περνούν δεύτερες σκέψεις από το μυαλό της διοίκησης να επανέλθει με μια πρόταση, ας πούμε, που να κρατήσει τον νεαρό δεξιό μπακ εδώ και να το δουν σε μελλοντικό χρόνο. Δεν το ξέρω. Δεν το θεωρώ πιθανό, δεν το αποκλείω όμως κιόλας. Έτσι, από τη στιγμή που δεν γνωρίζω τι γίνεται. Τώρα γελάω με ένα μήνυμα εδώ και γελάω με το φίλο τον Κώστα που λέει ρε φίλε και να πάμε στα αγωνιστικά μετά. Καλησπέρα λέει ο Κώστας, εσείς ξέρατε λέει τι κάνει ο Λαφούζος στο γραφείο του πριν δύο μήνες. Τώρα δεν ξέρατε τίποτα. Γελάμε λέει. Μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε να πεις. Ναι, αλλάζουν οι εποχές. Αυτό δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι οι εποχές αλλάζουν, είναι μετάβλητες. Οι συγκυρίες, πολλά πράγματα έτσι. Είναι μετάβλητες. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή, κοίταξε να δεις. Τώρα δεν θέλω να. Δεν θέλω να πω στη διαδικασία να απαντήσω στον ακροατή μας, εννοώ να το εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν στην εξέλιξη των νέων, δηλαδή το πώς κάνουμε τη δουλειά μας,
οι συνθήκες αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Μέρα με την ημέρα, ακριβώς. Τη μία μέρα μπορεί να σε πάρουν μόνοι τους τηλέφωνο κάποιοι και να σου πούν, ξέρεις τι, ας πούμε, Σάκη, συμβαίνει αυτό και αυτό, μπορείς να το πεις, είναι επιβεβαιωμένο. Την άλλη μέρα μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να μην σου σηκώνει το τηλέφωνο. Την άλλη μέρα μπορεί να σε μπλοκάρει και την άλλη μέρα να σε δει στον δρόμο και να μην σου μιλήσει. Δυστυχώς είναι έτσι τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ο φίλος μας τι λέει. Καταλαβαίνω, σαν ακροατής και εγώ ενδεχομένως το σκεφτόμουν αυτό. Γι' αυτό το διαβάζω, αλλά, για να το εξηγήσω. Πρώτον, για να διαχωρίσουμε εδώ δύο πράγματα. Τα όσα έχουμε αναφέρει, τα όσα έχουν υποθεί στην εκπομπή, ήταν πληροφόρηση, ήταν ρεπορτάζ του Σάκη. Τώρα το είπε ο Λάμπρος. Γιατί βάζεις λόγια, στο φίλο λέω, στο στόμα του Σάκη από τον Λάμπρο και το αντίθετο. Έτσι. Δηλαδή, είμαστε δύο άνθρωποι που μιλάμε αυτή τη στιγμή, κάνουμε διάλογο. Γιατί να περάσει τα δικά σου λόγια στα δικά μου ή τα δικά μου στα δικά σου. Καταλαβαίνεις. Ακριβώς. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είμαι πολύ προσεκτικός και πολύ ειλικρινής. Εντάξει. Εντάξει, τώρα... δεν πειράζει, τον ακούμε το φίλο. Όχι, τον ακούμε. Έγραψε και κάτι που πραγματικά φόρτωσε, αλλά εντάξει, λέει πλάκα κάνω, παιδιά. Λέει, σας πειράζω. Εντάξει, Κώστα, οκ, okay, τελείωσε. Πάμε παρακάτω γιατί δεν έχουμε. Γιατί πρέπει να έχω αρκετά μηνύματα. Να πούμε okay. Και τα αγωνιστικά και να πάμε λοιπόν, στα μηνύματα. Μόνο ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Επειδή κάποια ρεπορτάζ τυχαίνει να βγαίνουν όπως του ΟΑΚΑ. Έτσι, που βγήκε, επιβεβαιώθηκε 6 μηνών ρεπορτάζ. Εντάξει, κάτι βγάζουμε κι εμείς. Ή του Ίγκασον, κάτι βγάζουμε κι εμείς. Εντάξει, okay. Μπορεί να μην είμαστε, ξέρεις, πολύ διαφημισμένοι κτλ. Αλλά εντάξει, τη δουλειά μας την κάνουμε. Έτσι. Σωστά και τίμια. Σωστά και τίμια. Έτσι. Άλλη μια είδηση που είχαμε μεταφέρει πριν από 10 ημέρες επιβεβαιώνεται σήμερα. Δεν είναι 100% οριστικό, δεν είναι επίσημο. Αλλά το είχα πει πριν 10 μέρες, σε ανύποπτο χρόνο. Η Athens Καλυθέα τη νέα σεζόν. Και νομίζω για όλο το 2024, τώρα το τι θα γίνει από το Γενάρη και μετά δεν ξέρω, θα χρησιμοποιεί ως έδρα τη Λεωφόρο. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό προκύπτει. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει ενεργή σύμβαση με τον Ερασιτέχνη. Η συμφωνία ανάμεσα στην ΠΑΕ Άθενς Καλυθέα και έγινε ανάμεσα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την ΠΑΕ Καλυθέα, όχι στον Ερασιτέχνη, για να το ξεκαθαρίσω. Και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τρίτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός να παίξει φιλοξενούμενο στη Λεωφόρο. Τώρα εδώ προκύπτουν και άλλα ερωτήματα. Τι θα γίνει όταν η Καλυθέα υποδεχτεί την ΑΕΚ. Αυτό λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ. Ναι, όταν υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Ναι, αυτό λέει. Φαντάζομαι ότι στη συμφωνία που θα έχουν συνάψει δύο πλευρές είναι ότι σε αυτές τις ομάδες έτσι ή αλλιώς δεν θα δώσει εισιτήρια. Να πω τη γνώμη μου εδώ. Όπως έχω πει τη γνώμη μου ότι για μένα είναι λάθος η επιστροφή στο ΟΑΚΑ. Και θα το εξηγήσω, το έχω εξηγήσει στην εκπομπή, θα το ξαναεξηγήσω κάποια στιγμή σε επόμενη εκπομπή. Να πω ότι εδώ σίγουρα το να χρησιμοποιείται η Λεωφόρος από άλλη ομάδα δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Δεύτερον, ότι η Καλυθέα έχει να χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρος σε ένα φιλικό παιχνίδι προετών, αν δεν κάνω λάθος. Και τρίτον, θα γίνω πολύ κοινικός και θα πω ότι καλύτερα να έχεις μια ομάδα το γήπεδο να το χρησιμοποιεί, να το προσέχει, να το συντηρεί. Να συντηρεί το κλωτάπιτας, η εσωτερική χώρη και να μην μαραζώνει, να μην ρημάζει, έτσι. Και κάποια στιγμή, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, μπορεί ο Παναθηναϊκός ένα χρόνο από σήμερα να γυρίσει τηλεόραση. Όπως έγινε δύο φορές. Έτσι. Αυτό γίνεται γιατί το γήπεδο της Καλυθέας στο Ελπάζο πρέπει να μπουν εξέδρες και να τοποθετηθεί VAR. Οι εργασίες είναι χρονοβόρες και μπορεί να πάρουν και 4-5 μήνες. Έτσι. Να πούμε το ένα, να πούμε και το άλλο. Για μένα δεν είναι ευχάριστο, βασικά για μένα δεν είναι ευχάριστη είδηση που ο Παναθηναϊκός φεύγει από τηλεόραση και πάει στο ΑΚΑ, αλλά αυτό είναι μια άλλη. Λοιπόν, πάμε αγωνιστικά. Ενδεκάδα θα σου πω αύριο. Ενδεκάδα, πιθανή ενδεκάδα θα σου πω αύριο. Σήμερα αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι νομίζω ότι θα πάμε σε μια ενδεκάδα η οποία θα προσεγγίζει πάρα πολύ Σάκη το παιχνίδι με τη Νετάνια, με τη Μακάμπι Νετάνια, κι ας μην ήταν πρόβα τζενεράλε, όπως και με το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Θεωρώ ότι θα δούμε το Λοντίγκιν βασικό goalkeeper. Πηγαίνω μόνο στα διλήμματα σήμερα, δηλαδή Λοντίγκιν ή Ντραγκόφσκι, νομίζω Λοντίγκιν. Αριστερά Κότσιρας ή Μλαντένοβιτς, νομίζω Κότσιρας. Δεξιά ο Βαγιανίδης, καλώς έχονται των πραγμάτων θα αγωνιστεί. Δεν γίνεται να βγει αυτή τη στιγμή από την ενδεκάδα εκτός αν υπάρχει κάποια έκπληξη με Μπάλτο. Και αίσθησή μου είναι ότι θα δούμε Αράο Μαξίμοβιτς μαζί στην ενδεκάδα. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα, καλά. Για την ενδεκάδα ακόμη περισσότερα αύριο. Κουκιά, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι. Θα πούμε τα περισσότερα αύριο. Λοιπόν, ο Κυριακόπουλος παίζει, λέει ο Γιάννης, καλησπέρα. Παίζει για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχω ακούσει κάτι. Μάλλον είναι λάθος απάντηση το όχι. Δεν έχω ακούσει κάτι. Γιατί το όχι σημαίνει ότι δεν παίζει. Δεν έχω ακούσει κάτι στο φίλο μας. Αυτό να απαντήσω. Δεν γνωρίζω κάτι. Με την Turkish Airlines, λέει, Airlines αν παίζει τίποτα. Είπαμε, παιδιά, έχει μείνει. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ επειδή το ρωτάει πολλοί κόσμο σε μένα, ο Σάκης και περιγράψαμε μια σειρά ρεπορτάζ το τι ακριβώς είχε συμβεί. Βλέπουμε ότι η σύνδεση για όποιον θέλει να δει υπάρχει. Άρα, ποιος την έκανε τη μεταγραφή, ποιος μεσολάβησε για τη μεταγραφή πέρσι. Μα είναι... Τερίμ,
Μα τα είπανε μόνοι τους, δεν είναι ότι τα λέμε. Εδώ τώρα δηλαδή ο Τετέ πώς ξαφνικά, δηλαδή ο διάβλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Καλατάσαρα ποιος μπορεί να είναι. Έτσι, ανεξάρτητα και αν είναι στέλεχος στη Φενέρ, έτσι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο. Έγινε μια συζήτηση. Ο Σάκης μας περιέγραψε τι ακριβώς έγινε στις τέσσερις αυτές. Ακριβώς. Και αυτό δεν αμφισβητείται, σου λέω. Ανεξάρτητα και αν δική μου άποψη ήταν και είναι ότι θα πει όχι, αυτό που είπε ο Σάκης από τη στιγμή που το λέει και το έχει τσεκάρει είναι αληθές. Τώρα, γιατί πρέπει να απολογούμαστε για ρεπορτάζ έτσι, που έχουν γίνει, τέλος πάντων. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Εντάξει, ορισμένοι είναι στο απειρόφυλλο, αντί πρέπει να εξηγούμε και το και. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Λοιπόν, καλησπέρα Λάμπρο, λέει ο Γιώργος. Βαρύ το κλίμα στην ομάδα, είναι άκρος τοξικό και πάλι. Βλέπεις αν συνεχιστεί όλο αυτό να αναγκάζεται ο Λαφούζ να πουλήσει. Γιώργος από την Ιερά Πέτρα. Δεν το ξέρω. Πράγματι έχει δίκιο ο φίλος μας ο Γιώργος. Είναι πολύ τοξικό το κλίμα. Βγήκαν και τα εισιτήρια σήμερα από 20 μέχρι 80 ευρώ και 200 στα VIP για το παιχνίδι με την Πότε. Έχουν πουληθεί περίπου 1800 διαρκές, 1900, πολύ μικρός αριθμός. Πράγματι είναι τοξικό το κλίμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό που βλέπουμε είναι, εκπορεύεται αυτή τη στιγμή αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που νιώθουμε από το πανηγύρι που γίνεται στα social media, το οποίο εν μέρη είμαι σε θέση να αντιλαμβάνομαι ότι είναι και στοχευμένο. Όμως, πράγματι σε δύο παιχνίδια στη Λεωφόρο μαζεύτηκαν συνολικά 3.000 άνθρωποι. Αυτόματα, Σάκη, υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς και ο κόσμος αυτή τη στιγμή δείχνει να γυρίζει την πλάτη στην ομάδα. Είναι κάτι που η ομάδα θα έχει πολλές ευκαιρίες να το αλλάξει. Δηλαδή, αν περάσει την Πότε και το πρώτο παιχνίδι είναι με τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ, θεωρώ ότι εκεί, αν δεν υπάρχει κόσμος πλέον, δηλαδή αν δεν υπάρχουν 50.000 Παναθηναϊκοί να πάνε σε αυτό το παιχνίδι, μιλάμε για οργανωμένο σαμποτάζ. Ξεκάθαρα, δεν υπάρχει εκεί γνώμη του κόσμου. Ναι, κατάλαβα τι λες, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει καμία γνώμη του κόσμου εκεί. Εκεί παίζει με τον Άγιαξ, οφείλει να πας να υποστηρίξει την ομάδα του στιγμή που έχει την οικονομική δυνατότητα και θεωρώ ότι στα 2 εκατομμύρια και Παναθηναϊκών. Υπάρχουν 45.000 που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ναι. Το έχουν αποδείξει. Για τα εισιτήρια λέει και ο Δημήτρης ότι καλησπέρα λέει ότι είναι ακριβά, δεν μπορεί να έχει 20 το πιο φτηνό, ούτε μεταγραφές να δικαιολογήσει. Τα είπαμε αυτά. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση, παιδιά. Λέει μακάρι να μην ξεκινήσει το Βιλένα μεθαύριο, λέει ο φίλος ο Κώστας. Λάμπρο, για να ξέρεις, τα ακούτε εσείς που δεν φταίτε, ξέρεις γιατί. Γιατί τέλος πάντων και άλλους δημοσιογράφους. Γιατί δεν έχουμε στήριξη από πίσω. Ναι, είναι κοντά στην διοίκηση. Να τα ακούνε. Αυτό ισχύει. Να το πούμε ξεκάθαρα. Και δεν διαβάζονται από τους παραγωγούς, λέει τα μηνύματά μας. Παιδιά, εγώ προσπαθώ να τα ομοδοποιήσω κιόλας μερικές φορές, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, ο χρόνος μας πιέζει, που είναι και τα άλλα ρεπορτάζ, έτσι, ναι. Ελπίζω να μην μας παρεξηγούν οι φίλοι. Για τον Τετέ τα είπαμε. Ο Θανάσης λέει, καλύτερα να φύγει ο Ιωαννίδης παρά ο Βαγιανίδης. Ο Βαγιανίδης, αν ανανεώσει στο μέλλον, θα φέρει πρόταση πάνω από 15 με 20 εκατομμύρια. Εδώ τα έφερε ο Τσιμίκας, λέει, που έφυγε τον Ολυμπιακό και τον θεωρεί και μέτριο κιόλας. Και για το αριστερό μπακ, αν θες να μας πεις και με αυτό να κλείσουμε, φίλε, αν ξέρεις. Είπαμε το όνομα από την Ολλανδία, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν έχω κάτι να πω. Δεν έχω κάτι. Λοιπόν, για το γήπεδο. Τι άλλο ρωτάει εδώ ο φίλος, για τις συμμετοχές της ομάδας. Τι άλλο λέει. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα, παιδιά. Γηπεδικό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι για να κλείσουμε αυτό. Τα έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Θα αναφερθούμε ξανά, γιατί πράγματι μέχρι τις αρχές Αυγούστου περιμένουμε τις δύο άδειες, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε. Έδωσα 1100 για διαρκείας επειδή θέλω γιος μου, λέει ο Κώστας. Και σε ποιον να πουλήσει, ξέρουμε κανέναν? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Όχι, Σάκη, πιστεύω δεν έχω κάτι άλλο. Αύριο θα πούμε και τα αγωνιστικά, έτσι, γιατί πλησιάζει η μέρα πιο αναλυτικά. Σε ευχαριστώ, Λάμπρο μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλά, Σάκη. Λοιπόν, ήταν ο Λάμπρος Καρακάνης, φίλες και φίλοι, με τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ελλάδα Sports 94,3. Το νέο αθλητικό ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.